Το παράξενο αυτό σκυλί, γιατί μοιάζει περισσότερο με ορθογώνιο, το λένε άζαγουακ. Είναι σκυλιά τα οποία δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα. Ίσως υπάρχουν, σίγουρα είναι δύο τα δικά μας και ίσως υπάρχουν άλλα δύο ή τρία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς τα θαυμάζαμε εδώ και πολλά χρόνια. Ήμασταν διστακτικοί στο να αποκτήσουμε ένα λόγω της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα, το οποίο θα αναφερθούμε σε αυτό αργότερα. Όμως τελικά η μαγεία τους μας συνέπήρε και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να φέρουμε το πρώτο. Μετά από ένα χρόνο αποφασίσαμε και για το δεύτερο, μία θηλυκιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε εκτροφή αυτών των υπέροχων ζώων. Είναι σκυλιά τα οποία κατάγονται από την Αφρική, κυρίως από το Μάλι και από την Νιγηρία. Σκυλιά που ήρθαν στον πολιτισμό τα τελευταία 25 χρόνια. Τα τελευταία 25 χρόνια. Εκεί είχαν μια μεγάλη χρησιμότητα, ως και σήμερα δηλαδή χρησιμοποιούνται εκεί τα σκυλιά. Και ήταν και για φύλαξη και για κυνήγι. Σκυλιά τα οποία μπορούσαν να επιζήσουν σε συνθήκες όπου οι γνωστές ράτσες δεν θα μπορούσαν. Extreme συνθήκες, γι' αυτό έχουμε και extreme format αυτών των σκύλων. Πολύ ανεσερμένη κοιλιά, πολύ ψηλά πόδια για να είναι μακριά από το έδαφος να μην καίγονται, μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και γενικότερα σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Η εκτροφή τους δεν είναι μεγάλη. Τώρα έχουν ξεκινήσει να γίνονται πιο έτσι, εντατικά βήματα σε αυτό. Υπάρχουν βέβαια αρκετοί εκτροφείς στην Ευρώπη, όμως ο πληθυσμός είναι limited. Εξακολουθούν ακόμα και τώρα να έρχονται σκυλιά import από την Αφρική για να μπορέσουν να εμπλουτίσουν το αίμα. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο σκύλο, αναγκαστικά θα πρέπει να απευθυνθεί αυτή τη στιγμή σε κάποιον εκτροφέα στην Ευρώπη. Μια φυλή η οποία είναι ιδιαίτερα υγιής, γιατί δεν έχει προσμίξεις, είναι primitive type, το οποίο σημαίνει αρχαίγωνο, χωρίς να έχει επέμβει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, ακόμα και στο χαρακτήρα. Αυτά τα σκυλιά έχουν εκτραφεί για να δουλεύουν μόνα τους, να σκέφτονται μόνα τους, και είναι λίγο δύσκολο να αλλάχθει αυτό με μόλις 25 χρόνια παρουσίας στον πολιτισμό. Γι' αυτό και το δίστροπο του χαρακτήρα τους. Με την οικογένειά τους όμως είναι εξαιρετικά. Είναι pack dogs, δημιουργούν δηλαδή αγέλες. Και αυτό σημαίνει ότι αγέλη είναι η οικογένειά του, γιατί αγέλη σημαίνει σιγουριά και για το άζαγουακ σιγουριά σημαίνει επιβίωση στην έρημο. Εξαιρετικά με όλα τα παιδιά. Και όσο εύκολο είναι να χειριστεί το παιδί της οικογένειας το άζαγουακ, άλλο τόσο δύσκολο και δύστροπο θα είναι αυτός ο σκύλος με κάποιον ξένο. Δεν εμπιστεύονται τους ξένους και αυτό είναι και μέρος της δουλειάς τους. Ήταν σκυλιά φύλαξης, ακόμα χρησιμοποιούνται για φύλαξη χώρων εκεί. Διατροφικά δεν έχουν ιδιαιτερότητες, μπορούν να τραφούν με οτιδήποτε αποφασίσει ο ιδιοκτήτης τους. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει στο να μην γίνουν παχύσαρκα, διότι μετά έχουν προβλήματα. Πρέπει να μπορούν να διατηρούν αυτό το φυσικό τους, το ψηλό, αδύνατο και γραμμωμένο. Κτηνιατρικά πάλι δεν έχουν, δηλαδή είναι μία φυλή η οποία βλέπει τον κτηνίατρο μία φορά το χρόνο που θα πάει για τα εμβόλια της. Το άζαγουακ λοιπόν είναι μία ιδιαίτερη φυλή η οποία δεν είναι για όλους. Ένας υποψήφιος ιδιοκτήτης άζαγουακ πρέπει σοβαρά να λάβει υπόψη του την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του και να είναι πρόθυμος να δουλέψει έτσι ώστε να μπορέσει να έχει ένα σωστό σκύλο. Μέθοδοι εκπαίδευσης όπως είναι τιμωρία, φυσική δηλαδή ξύλο πάνω στο σκύλο κτλ. Στο άζαγουακ δεν μπορεί να δουλέψει καθόλου με το άζαγουακ αυτό το πράγμα. Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, θέλει ενθάρρυνση συνεχώς από τον ιδιοκτήτη του για να μπορέσει να το απεξέλθει σε αυτό που δεν έχει μάθει, στο άγνωστο. Ξαναλέω ότι ο σκύλος είναι μόλις 25 χρόνια στον πολιτισμό, άρα δεν έχει περάσει μέσα στα γονίδια του το να ζει σε αυτό το αστικό περιβάλλον που εμείς τον βάζουμε. Άρα πολλές αντιδράσεις σε εμάς φαίνονται περίεργες. Αντιδράσεις που ίσως δεν έχει κάποια άλλη φυλή, η οποία έχει εκτραφεί χρόνια να ζει μαζί με τον άνθρωπο, στον πολιτισμό.
Οπωσδήποτε είναι μια φυλή ταχύτητας, άρα χρειάζεται εκτόνωση. Το διαφορετικό, μεγάλη εκτόνωση και ίσως περισσότερο σαν κουτάβια παρά σαν ενήλικα. Δεν είναι όμως υπερκινητικά, μπορούν να ζήσουν άνετα στο διαμέρισμα εφόσον ο ιδιοκτήτης τους παρέχει βόλτες και τη δυνατότητα του να τρέξουν κάπου ελεύθερα 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Το διαφορετικό με τα υπόλοιπα site hounds είναι ότι αυτά τα σκυλιά έχουν καλό recall, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να αφήσεις το σκύλο ελεύθερο και όταν έχει δουλευτεί καλά θα γυρίσει αμέσως πίσω στον ιδιοκτήτη του. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο με τα υπόλοιπα site hounds που είναι περισσότερο σκυλιά κυνηγιού και παρασύρονται από αυτές τις κυνηγετικές τους, τα κυνηγετικά τους ένστικτα. Για να αποκτήσει κάποιος ένα τέτοιο σκύλο, επειδή η εκτροφή του δεν γίνεται στην Ελλάδα, αναγκαστικά πρέπει να τον φέρει απ' έξω αυτή τη στιγμή. Όμως οι τιμές δεν είναι απαγορευτικές. Κοστίζει όσο ένας μέσος εκτροφικός σκύλος. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σε χρήματα, ούτε θα περιμένουμε κάποια εξωφρενική τιμή. Απλά θα πρέπει αυτός που θα τον φέρει να σκεφτεί και το κόστος μεταφοράς του απ' έξω εδώ. Το Azawak είναι μια φυλή που θα τη βλέπουμε όλο και περισσότερο πια στους στίβους τους εκφυσιακούς. Πιστεύω ότι η φυλή θα έχει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω και στην Ελλάδα.